Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο παιχνίδι, μια νέα σειρά. Θα είναι μια μίνι σειρά η συγκεκριμένη με το παιχνίδι Kerbal Space Program. Δεν θα κάνω πολλά επεισόδια. Θα δω βασικά, αλλά δεν έχω στο μυαλό μου να κάνω πολλά επεισόδια. Τι είναι αυτό το παιχνίδι? Το παιχνίδι αυτό έχει να κάνει με διάστημα. Σε όποιον αρέσει το διάστημα, αυτό το παιχνίδι πρέπει να το αγαπήσει, πρέπει να είναι το αγαπημένο του. Σε όποιον δεν αρέσει το διάστημα, καλό είναι να ρίξει μια ματιά σε αυτό το παιχνίδι, ίσως να του αρέσει και να μην το ξέρει. Αν δεν του αρέσει, υπομονή, η σειρά θα είναι μικρή. Τι είναι το Kerbal Space Program? Το Kerbal Space Program είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε αυτά τα μικρά ανθρωπάκια και πρωταγωνιστής είναι ο Τζεμπεντάια, δηλαδή ο Ζεβεδαίος στα ελληνικά, και δημιουργείς δικό σου διαστημόπλιο. Αυτό είναι το παιχνίδι, το δικό σου διαστημόπλιο ακριβώς όπως το θέλεις, με σκοπό να ταξιδέψεις όπου θέλεις στο διάστημα, δηλαδή στη γη, στο φεγγάρι που έχει εδώ δίπλα, όπου θέλεις. Πάμε να κάνουμε δικό μας παιχνίδι και θα εξηγήσω περισσότερα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που μου αρέσει στο παιχνίδι είναι ότι ξεκινάμε καριέρα με το όνομα Ζήσης, ας πούμε, και έχουμε τη δικιά μας σημαία. Σε κάθε πλανήτη που πηγαίνουμε, θα μπορούμε να αφήνουμε τη σημαία μας, πώς αφήνει η NASA της Αμερικής. Εμείς θα αφήνουμε τη σημαία από το κανάλι, ξέρω εγώ. Ξεκινάμε στο normal. Καριέρα, ξεκινάμε κανονικότατα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η βάση μας. Αυτό είναι το σημείο. Εδώ φτιάχνουμε διαστημόπλια, εδώ φτιάχνουμε αεροπλάνα και εδώ πέρα παίρνουμε αποστολές. Οι αποστολές είναι συγκεκριμένες. Ας πούμε, μπορούμε να έχουμε μέχρι 2 αποστολές αυτή τη στιγμή. Τι λέει? Μάζεψε δεδομένα γύρω από τον Kerbin. Kerbin είναι η γη, είναι ο πλανήτης μας. Αν τα καταφέρουμε, παίρνουμε κάποιους πόντους. Και το δεύτερο είναι να εξοξεύσεις το πρώτο μας διαστημικό αντικείμενο. Τι μας νοιάζουν από αυτούς τους πόντους? Μας νοιάζει κυρίως αυτό εδώ. Αυτό είναι το science, αυτό το μπλε. Science συν 1. Science εδώ λέει πάνω έχουμε 0-0. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, πηγαίνοντας εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικό δέντρο. Ξεκινάμε και έχουμε κάποια πραγματάκια ξεκλειδωμένα. Κάθε τι που αγοράζω με science, π.χ. με 5 science, ξεκλειδώνουμε κάποιες μηχανές. Κάποια δοχεία για βενζίνες. Όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε στην πορεία όμως. Πάμε να σας δείξω λίγο το σύμπαν. Πατώντας να πάμε στο tracking station, βλέπουμε ότι αυτός εδώ είναι ο πλανήτης μας. Εδώ πέρα είμαστε εμείς. Σε κάποιο σημείο από όλα αυτά, βρίσκεται αυτή τη στιγμή η βάση μας. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Λίγο πιο μακριά αν πάμε, υπάρχει ένα φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι αυτό εδώ. The Moon. Αυτός ο πλανήτης έχει 2 φεγγάρια. Ο δεύτερος είναι ο Minmus. Μπορείς να πας εκεί πέρα κανονικότατα με το διαστημόπλοιό σου. Αυτό είναι το γαμάτο στο παιχνίδι. Είναι και δύσκολο, είναι και ρεαλιστικό. Απ' όλα έχει. Είναι το αγαπημένο παιχνίδι όσον αφορά διάστημα, θα το δούμε και μαζί. Έχει 2 φεγγάρια ο πλανήτης μας και μετά πολύ πιο μακριά βλέπουμε ότι έχει και άλλους πλανήτες. Πολλούς που πάνε γύρω από τον ήλιο. Πολλοί πλανήτες. Ο κάθε πλανήτης έχει δικά του φεγγάρια αντίστοιχα όπως και στην κανονική μας ζωή. Οπότε πηγαίνοντας στα φεγγάρια μας, μετά θα μπορούσαμε να πάμε μακρινό ταξίδι σε κάποιον από τους άλλους πλανήτες που είναι στο ηλιακό μας σύστημα. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Ας πάμε να κάνουμε τις πρώτες μας αποστολές. Οι πρώτες μας αποστολές είναι να μαζέψουμε δεδομένα από τον Kerbin, από τον πλανήτη μας, και να κάνουμε land στο πρώτο μας διαστημόπλιο. Οπότε, πάμε στο κεντρικό σημείο, εδώ πέρα που φτιάχνουμε τα διαστημόπλια μας. Για να μπει ένας άνθρωπος, ο Ζεβεδαίος μας, ο Τζεμπεντάια, μέσα στο διαστημόπλιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε και το ζήτε πάνω, είναι μέσα εδώ. Αυτή εδώ η κάψουλα είναι το δωματιάκι που μπαίνουν οι αστροναύτες. Τι θα κάνω εγώ? Προς το παρόν τίποτα. Απλά, έτσι όπως είναι, θα το πάω εδώ έξω. Μισό λεπτό να το δω. Λοιπόν, από εδώ κάνουμε τις εκτοξεύσεις των πυράβλων. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να κάνω κάποια εκτόξευση. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω ένα crew report. Όχι. Crew report από τον Τζεμπεντάια, στο οποίο παίρνουμε το science. Ωραία. Δεν πάει καλά. Crew report. Ναι. Το κρατάμε. Οκ, okay, το crew report μας λέει τι βλέπει εδώ πέρα ο δικός μας εδώ. Αν κάνουμε EVA, ο Τζεμπεντάια βγαίνει. Τον καλωσορίζουμε το μεταξύ. Αυτός εδώ είναι ο Τζεμπεντάια. Αυτό εδώ το ανθρωπάκι. Αυτός εδώ πρέπει να κάνει ένα EVA report. Λέει, ξέρω εγώ, ότι μέσα στην εδώ πέρα που βρίσκομαι δεν είναι κάτι. Δεν χρειάζεται να έχω στολή αστροναύτη για εδώ που είμαι. Όντως, γιατί είμαι στη γη. Και παίρνουμε 2,4 science. Το κρατάμε και αυτό. Οπότε, πάμε να μπούμε μέσα στο διαστημόπλαιο. Δεν τρώμε πολύ χρόνο εδώ πέρα. Και μπαίνοντας μέσα, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
πατάμε recover, παίρνουμε πίσω το διαστημόπλαιο, το μαζεύουμε και γυρνάμε πίσω και λέμε ότι σύνολο κερδίσαμε 5 science. Next. Πήραμε τα λεφτά μας πίσω γιατί δεν χαλάσαμε τίποτα και πήρε εμπειρία ο Jebediah. Πάμε στο search εδώ πέρα και έχουμε να ξεκλειδώσουμε πράγματα. Έχουμε 5,9 science με αυτό που κάναμε. Θα μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε, ας πούμε, το θερμόμετρο, την κεραία, τα decoupler και αυτά εδώ. Σιγά σιγά θα μάθουμε όλα τι είναι. Ή μπορούμε να ξεκλειδώσουμε αυτά. Ας ξεκινήσουμε με το θερμόμετρο. Το ξεκλειδώσαμε και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Πάμε πάλι να κάνουμε τη δεύτερη αποστολή μας. Α, ναι, γιατί είχαμε και αποστολές. Μισό λεπτό. Ξέχασα τις αποστολές. Κάναμε τη μία. Την καταφέραμε. Και επειδή την καταφέραμε, κερδίσαμε ένα science. Έχουμε και τη δεύτερη για να κερδίσουμε άλλο ένα. Και υπάρχει και άλλο ένα. Λέει Escape the Atmosphere. Να φύγεις έξω από την ατμόσφαιρα και θα κερδίσουμε 4 science. Οπότε το παίρνουμε. Ο πλανήτης έχει μια ατμόσφαιρα, έτσι. Τι κάνουμε. Στο ήδη υπάρχον πράγμα, θα του βάλουμε μια ρουκέτα εδώ πέρα. Μια χαρά είναι. Μια ρουκετούλα εδώ κάτω. Και εδώ μέσα έχει βενζίνη. Και θα δούμε τι άλλο υπάρχει να κάνουμε. Για να δω. Αεροδρομικά δεν χρειαζόμαστε πράγματα. Έχει πάρα πολλές επιλογές, παιδιά. Στην πορεία θα τα δούμε όλα. Ωραία. Και τα σημαντικά. Αυτό εδώ είναι το Mr. Goo. Αυτό είναι το Mr. Goo. Είναι ένα πολύ μικρό πραγματάκι. Το οποίο θα το βάλουμε εδώ πάνω. Θα βάλω 2. Αυτό μαζεύει δεδομένα. Θα μας χρησιμεύσει πάρα πολύ για το science. Και εδώ πέρα θα έχουμε, ας πούμε, 2 θερμόμετρα. 2 θερμομετράκια εδώ δίπλα-δίπλα. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Δεν ξέρω αν χρειάζομαι 2, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό θα πετάξει στο διάστημα. Θα πετάξει βασικά πολύ ψηλά στη γη. Για να μην πέσουμε πίσω και πεθάνει ο Ζεβεδαίος, θα του βάλουμε ένα λεξίπτωτο. Και εδώ φτιάχνουμε τις φάσεις. Τι είναι αυτά? Οκ. Φτιάχνουμε τις φάσεις, δηλαδή θα ξεκινήσουμε πρώτα χρησιμοποιώντας. Στην πρώτη φάση θα ενεργοποιήσουμε τη μηχανή, στη δεύτερη θα ενεργοποιήσουμε το αλεξίπτωτο. Οπότε το ονομάζουμε σαν το πρώτο μας διαστημόπλαιο, θα λέγεται, ας πούμε, Earth Explorer. Να εξερευνήσουμε τη γη, ας πούμε. Γιατί αυτό θα κάνουμε. Και βγαίνουμε έξω στον έξω κόσμο. Λοιπόν, αυτό το μικρό διαστημοπλιάκι για αρχή, θα δείτε στην πορεία, θα κάνουμε τεράστια διαστημοπλία γαμάτα. Λοιπόν, αυτό το διαστημοπλιάκι μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες. Λοιπόν, καταρχήν βάζω τον γκάζι να είναι full. Κατά δεύτερον, πάμε στο Mr. Goo. Κάνουμε observe, ανοίγει αυτό και παίρνουμε 3 science. Το κρατάμε. Επίσης, θα πάρουμε και τη θερμοκρασία του πλανήτη. Ωραία. 2,4 science πήραμε επειδή μετρήσαμε τη θερμοκρασία σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει αυτό το σημείο και αυτό το θερμόμετρο για να το πάμε να δούμε τη θερμοκρασία ψηλά στον ουρανό. Λοιπόν, οπότε ήρθε η ώρα να πετάξουμε. 3, 2, 1. Η πρώτη μας πτήση έγινε. Εδώ πάνω γράφει τα χιλιόμετρα, πόσο ψηλά είμαστε, 500 μέτρα πάνω από την ατμόσφαιρα. Όλο αυτό είναι η ατμόσφαιρα. Όταν φύγουμε πέρα από αυτό, πάει να πει ότι είμαστε στο διάστημα. Μας τελείωσε η βενζίνη. Οπότε, φεύγουμε αυτή τη στιγμή χωρίς άλλα καύσιμα, δεν καίμε κάτι. Πάμε συνέχεια προς τα πάνω, απομακρυνόμαστε κι άλλο από εδώ που είμαστε. Βλέπετε το φεγγάρι, κάποια στιγμή θα πατήσουμε εδώ πέρα. Είμαστε στα 8.000 μέτρα, 8 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε φύγει καθόλου από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αν δούμε εδώ πέρα που βρισκόμαστε, θα κάνουμε αυτή εδώ την πορεία. Ανεβαίνουμε πάνω και σιγά σιγά θα ξαναπέσουμε μέσα στη θάλασσα. Έτσι όπως πάει. Εδώ μέσα και σχεδόν πάνω-πάνω και θα αρχίσουμε να πέφτουμε. Πριν αρχίσουμε να πέφτουμε, να δούμε. Crew report. Τι λέει αυτός εδώ πάνω. Όσο πετάμε, λέει, πάνω από τον Κέρμπιν, πήραμε αυτό τις πληροφορίες που θέλουμε. Θα δούμε και το Mr. Goo τι έχει να μας πει. Παίρνουμε άλλα 7 science. Πάνω από την ατμόσφαιρα και τι έχει να μας πει για τη θερμοκρασία εδώ πέρα. Πάνω από τον Κέρμπιν πετώντας, λέει, πήραμε τη θερμοκρασία του που είναι τόση Κέλβιν, δεν τα έχει σε Κελσίου, πρέπει να τα αλλάξω κάποια στιγμή. Ωραία, και αρχίσουμε και πέφτουμε 5.000 μέτρα, πέφτουμε όσο δεν πάει. Άμα δούμε εδώ που βρισκόμαστε, βλέπετε, λέει που θα είμαστε σιγά σιγά. Αυτή είναι η τροχιά που θα παίρναμε και πέφτουμε πίσω. Τι πρέπει να κάνω? Βγάζω το αλεξίπτωτο. Είναι χρήσιμο για να επιβραδύνουμε όσο γίνεται.
και να μην γίνει έκρηξη πέφτοντας κάτω. Άνοιξε, σε παρακαλώ. Να προσγειωθούμε κανονικότατα, θέλω. Αυτή τη στιγμή εμείς κάναμε και αυτά που θέλαμε. Πετάξαμε το πρώτο μας διαστημόπλοιο. Κάναμε και μερικά milestone. Θα πάρουμε πάρα πολλούς πόντους. Μια χαρά. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν. Ωραία. Και πηγαίνουμε προς τα κάτω. Να γκαζώσω λίγο. Ωραία. 90 μέτρα είμαστε. Θα προσγειωθούμε όπου να είναι. Τσακ. Τέλεια. Φτάσαμε. Recover το vessel. Παίρνουμε πίσω το διαστημόπλοιό μας. Όλα επιζήσανε. Πήγαν όλα μια χαρά. Και κερδίσαμε άπειρο science. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο πήραμε για όλα αυτά που κάναμε. Επιβιώσαμε σε μια πτήση. Πήραμε τη θερμοκρασία από ψηλά και από κάτω προσγειωμένοι που ήμασταν. Είδαμε το Mystery Goo και πετώντας και κάτω που ήμασταν. Και πετάξαμε και πάνω από το... στον αέρα πάνω από εδώ που βρισκόμαστε. Οπότε είδε και ο Τζεμπεντάια τι γίνεται. Πήραμε ό,τι χρειαζόμαστε και πάμε να ξεκλειδώσουμε καινούργια parts. Χρειαζόμαστε υποχρεωτικά αυτά εδώ, τις μηχανές. Είναι μια μηχανή γαμάτη. Είναι ένα καλύτερο booster για να μας πετάει πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, πιο δυνατό από αυτό που είχαμε ήδη. Και έχουμε εδώ και ένα δοχείο βενζίνης. Τα θέλουμε όλα αυτά. Και μετά τι έχουμε, έχουμε ακόμα 30 να ξεκλειδώσουμε. Αυτό κοστίζει 20 πλέον. Δεν μπορούμε να το πάρουμε όλα, όσο πάει ακριβένει. Οπότε, τι θα χρειαστούμε εμείς. Νομίζω πιο πολύ μας χρειάζεται να ξεκλειδώσουμε αυτά τα parts. Είναι τα πιο σημαντικά γιατί δίνουν την όθηση που θέλουμε για να φύγουμε στο διάστημα. Ωραία. Με 18 θα πηγαίνει πιο καλά. Okay, πάμε να πετάξουμε. Πάμε να δούμε βασικά τι μας δίνει εδώ πέρα. Μας δίνει και άλλες επιλογές. Αλλά αυτή που μας νοιάζει εμάς είναι το Orbit Kerbin. Θέλουμε να κάνουμε μια τροχιά γύρω από τη Γη. Οπότε παίρνουμε αυτό το contract και σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι να φτιάξουμε μια τροχιά γύρω από τη Γη. Πώς λειτουργούν οι τροχές. Οι τροχές λειτουργούν κάπως περίεργα. Στο διάστημα γενικά δεν γκαζώνουμε και όπου γκαζώσουμε πάει. Στο διάστημα χρειαζόμαστε να δώσουμε αρκετή ταχύτητα ώστε να ξεφύγουμε από την βαρύτητα της γης. Όλα αυτά μπορώ να σας εξηγήσω με ένα μικρό βιντεάκι από ένα ντοκιμαντέρ που ίσως το βάλω να παίξει, αλλιώς ξεχάσετε το, μπορεί να το βάλω καν. Newton envisioned the firing of a cannonball with increasingly greater explosive thrust. He reasoned that with enough velocity, the bounds of gravity could be broken, and the cannonball could escape to orbit the Earth. This changed everything. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να πάμε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Καταρχήν, θα βάλουμε ένα δοχείο βενζίνης. Κατά δεύτερον, θέλουμε να βάλουμε αυτή εδώ τη βενζίνη, αυτή τη μηχανή. Ας βάλουμε λίγο ένα δοχιάκι ακόμα. Ενώνεται αυτά τα δοχεία, είναι σαν ένα πλέον. Βάζουμε και μία μηχανή και μετά τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε ένα decoupler. Το decoupler βοηθάει στο να ενώσεις με αυτό εδώ το κομματάκι, κρύβεις τη μηχανή και φτιάχνεις ένα δεύτερο στάδιο όπου από κάτω θα μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα άλλο κομμάτι. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό εδώ νομίζω αρκεί, είναι αρκετά τεράστιο. Θα βοηθήσει άραγε. Για να δούμε. Έχουμε το decoupler. Θα ήθελα να βάλω τέτοια. Για να μπορούμε να ελέγξουμε το διαστημόπλοιό μας, θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτά εδώ. Α, δεν ξέρω αν θα κάνουν δουλειά. Θα δούμε. Τι άλλο έμεινε. Κεραία. Κεραίες δεν θα βάλω. Mystery Goo έχουμε αρκετά. Ωραία. Αυτό το πάνω μέρος το χρησιμοποιούμε όπως ήταν. Δεν μας πειράζει. Οπότε τι κάνουμε. Με το που ξεκινήσουμε. Θα ενεργοποιηθεί αυτό. Μετά θα διώξουμε αυτό. Το decoupler. Μαζί με την... Και θα ενεργοποιηθεί η μηχανή. Και σαν τρίτο στάδιο θα έχουμε το αλεξίπτωτο. Πάμε να κάνουμε δοκιμή. Earth Explorer δεν θα λέγεται αυτό το διαστημόπλοιο, θα λέγεται Earth Orbiter. Της γης, αυτό που κάνει τροχιά γύρω από τη γη. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Θα είναι η πρώτη μας απόπειρα. Γενικά αυτό το παιχνίδι πρέπει να κάνεις λάθη, να βλέπεις τι δεν πήγε καλά και θα το φτιάξεις αργότερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σαν σκοπό αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε δύο αποστολές.
Εμείς θέλουμε, η κυρία αποστολή μας είναι να κάνουμε μια τροχιά γύρω από τη γη. Πιστεύω ότι ίσως να τα καταφέρουμε, θα το δοκιμάσουμε. Οπότε, 3, 2, 1 και ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βενζίνη μας. Αυτό εδώ, αυτό το κομμάτι, είναι αυτή εδώ η βενζίνη του. Οπότε εγώ κοιτάω να πάρω ταχύτητα όσο μπορώ, ώστε να δημιουργήσω τροχιά γύρω από τη γη. Όσο πετάμε αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να δω ότι αυτό εδώ μεγαλώνει. Αυτή εδώ είναι η τροχιά μας. Θέλω να την κάνω τόσο μεγάλη, που θα μπορεί να κάνει γύρω-γύρω από τη γη. Θα είναι ικανό, για να δούμε. Βλέπω εδώ, σπάμε το φράγμα του ήχου, έχουμε πάρει άσπρο. Και θα αρχίσω σιγά-σιγά να στρίβω. Μπορώ να στρίψω? Νομίζω δεν μπορώ. Ωραία, παίρνουμε τη φόρα που μπορούμε με αυτό. Και σχεδόν φωτιά πήραμε. Και το πετάμε. Λοιπόν. Μην πέσεις. Μην πέσεις. Σχεδόν έχω φύγει από την ατμόσφαιρα, όπως έχει πάει 90. Έχουμε πάει πάρα πολύ. Το κόβω τη βενζίνη. Δεν δίνω άλλο γκάζι. Και τώρα υποτίθεται χάνουμε. Έχουμε βγει σε τροχιά. Πρέπει να έχουμε βγει σε τροχιά. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά, παιδιά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο διάστημα. Έχουμε βγει σχεδόν από την ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι το ψηλότερο σημείο. Αυτό λέγεται απόαψη. Η απόαψη είναι το ψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει στο διαστημό πλοιό μας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάπου μια παύση? Δεν ξέρω. Λοιπόν, η απόαψη είναι το υψηλότερο σημείο που θα φτάσει στο διαστημό πλοιό μας πριν αρχίσει να πέφτει πάλι πέρα. Εμείς, για να μεγαλώσουμε αυτή την τροχιά, πρέπει όταν φτάσουμε εδώ πέρα να αρχίσουμε να γκαζώνουμε ευθεία. Και θα ανοίξουμε τον κύκλο έτσι πάρα πολύ περισσότερο. Θα το δείτε καθώς φτάνει. Βασικά θα σας το κάνω δείγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ κάτω στρίβω. Από εδώ καταλαβαίνω εγώ τι γίνεται. Έχω στρίψει το διαστημό πλοιό μου παράλληλα με το έδαφος. Βλέπετε, πάει ευθεία. Αν αρχίζω να γκαζώνω λίγο. Κοιτάξτε τι γίνεται στη γραμμή εδώ πέρα. Η γραμμή αυτή, αν παρακολουθήσετε, μεγαλώνει. Ανεβαίνει και εδώ η απόαψη. Μεγαλώνει σιγά σιγά. Πάει όλο και προς τα δω. Δεν θέλω να καίω βενζίνη. Οπότε, έτσι όπως είναι εδώ πέρα, έχουμε τόση βενζίνη. Έχουμε μισή βενζίνη. Δεν πρέπει να χαλάσουμε άλλο. Θα ήθελα, όταν προχωρήσουμε λίγο, πάμε εδώ πάνω. Τώρα, ας πούμε, θα μπορούσα να γκαζώσω. Τώρα γκαζώνω αυτή τη στιγμή. Γκαζώνω τέρμα. Και βλέπετε πώς πάει αυτό. Έχουμε βενζίνη. Σχεδόν τελειώνει. Δεν θέλω να κάψω όλη τη βενζίνη μου. Αποτυχία. Δεν έχουμε βενζίνη, οπότε για να μην παγιδευτώ εκτός γης, δεν θα κάψω όλη τη βενζίνη μου, θα το αφήσω να πέσω πάλι μέσα στη γη. Οπότε η πρώτη απόπειρα για τροχιά είναι αποτυχία. Okay. Μιας και είμαστε εδώ πάνω όμως, είμαστε στο διάστημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε να κάνουμε πειράματα. Crew report. Καθώς είμαστε στο διάστημα κοντά στον πλανήτη γη, πήραμε 5 science. Κομπλέ. Μπορούμε να δούμε τη θερμοκρασία που έχει εδώ πέρα. 8 science. Και EVA. Α, δεν με αφήνει να πάω να βγω έξω με τον τζεμπεντάια, λέει. Γιατί θέλει upgrade τα κτίρια. Από κάτω. Okay, δεν μπορώ να βγω σαν αστροναύτης έξω στο διάστημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε πράγματα. Το δέχομαι. Okay. Κάναμε crew report. Mystery goo κάναμε. Δεν κάναμε. Κάναμε και mystery goo. Και πήραμε 10 science. Κομπλέ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή πέφτουμε. Δηλαδή τι κάναμε? Ανεβήκαμε, εδώ, από εδώ πέρα ήρθαμε. Και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τροχιά. Όσο γκαζώνεις, τόσο μεγαλώνει η προς τα δω φάση της τροχιάς, ξέρω εγώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κύκλο μεγάλο και να είναι γύρω-γύρω από τη γη. Δεν τα καταφέραμε. Και πιστεύω ότι θα θέλαμε πιο εκλεπτισμένες κινήσεις κατά την απογείωση. Δεν είχα πολύ χρόνο να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουμε για να φτιάξουμε τροχιά γύρω από τη γη. Θα σας το εξηγήσω στο επόμενο επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να σας εξηγώ λίγο καλύτερα
το πώς να κάνεις μια τροχιά γύρω από τη γη. Θα το καταφέρω και θα σας το δείξω. Είναι το πρώτο στάδιο που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, για να πας στο φεγγάρι, πρέπει πρώτα να κάνεις τροχιά γύρω από τη γη. Και μετά θα δείξω πώς να ταξιδεύουμε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο φεγγάρι. Ας πούμε να πάμε εδώ πέρα. Να κάνουμε τροχιά εδώ. Εάν κάνουμε τροχιά εδώ, μετά είναι πολύ εύκολο να πάμε και να προσγειωθούμε. Γενικά θα γίνουν πολύ καλά πράγματα σε αυτή τη σειρά. Παρόλο που θα είναι μικρή, ελπίζω να τη διασκεδάσετε, γιατί είναι πολύ καλό. Θέλω πάρα πολύ να παίξω αυτό το παιχνίδι καιρό τώρα και έψαχνα την ευκαιρία. Λοιπόν, το βάζω λίγο στο γρήγορο για να αρχίσω πάλι να πέφτω με στη γη, να δείτε πώς θα γίνει η προσγείωση, ας πούμε. Η προσγείωση είναι εύκολη γιατί έχει ατμόσφαιρα η γη, οπότε το αλεξίπτωτο θα πιάσει. Τώρα μας τραβάει η γη, οπότε βλέπετε και η τροχιά εδώ μικραίνει. Για να δω πώς φαίνεται. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε μέσα στη γη. Με πάρα πολύ φόρα. Ανοίγω και το αλεξίπτωτο για να μην τσακιστούμε. Κάτι έγινε στην επανένωση εντωμεταξύ και το αλεξίπτωτο δεν πιάνει όπως έπιανε παλιά όταν έπαιζα. Οπότε θα ήθελα να δω τώρα αν βάλω. Να αγκαζώνω λίγο για να φρενάρω. Αν δεν θα γίνει ατύχημα. Γιατί τώρα δεν ανοίγει το αλεξίπτωτο. Γκαζώνω λίγο για να φρενάρω, να μην πέσω σαν μετεωρίτης μες στη γη. Ένα μπλουτς μες στη θάλασσα, ξέρω εγώ. Να δούμε πώς θα πάει τώρα. Κράτησα λίγο βενζίνη, το ξανάπαιξα από την αρχή. Γιατί δεν ήξερα ότι έχουν κάνει τέτοια αλλαγή. Και θέλω να πηγαίνω με πάρα πολύ μικρή ταχύτητα πριν προσγειωθώ. Για να δούμε πώς θα πάει. Είμαι στα 5.500 μέτρα. Οπότε, από ό,τι βλέπω, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αλεξίπτωτο τώρα. Αχα. Okay. Οπότε όταν πέφτεις με δύναμη, πλέον δεν μπορείς να ανοίξεις αλεξίπτωτο όπως παλιά. Άρα θα προσγειωθώ. Ωραία. Για να δω. Mr. Goo. Μέσα στο νερό. Κάτι είναι και αυτό. Και αν κάνω EVA report μέσα στο νερό, μερικά extra πράγματα και take data, store data. Μπαίνω μέσα, έχω αποτυχεύσει ό,τι θέλω και κάνω crew report καινούριο και παίρνω συν 2 science. Recover vessel, γυρνάμε πίσω και πήραμε 68 science. Μια χαρά, ίσως μας βοηθήσουν όλα αυτά στο να μπορέσουμε να πάμε σε τροχιά, το οποίο θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Και από εδώ σας ευχαριστήσω που είδατε το πρώτο επεισόδιο του Kerbal Space Program. Ελπίζω να σας αρέσει πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας και ίσως να πάμε και προς το φεγγάρι. Θα το δούμε αυτό, ανάλογα με το πόσο εύκολα θα πάμε στην τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας, να κάνουμε τα πράγματα που χρειάζεται. Άρα, εγώ κάπου εδώ χαιρετώ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.